Δεν είμαι εγώ, κύριος Κωνσταντινίδης. Πριν από 15 μέρες στη Φλόρινα, στο εργατικό κέντρο, πήραμε μια πρωτοβουλία με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα κινηθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εξέλιξη, την οποία την λέγαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες και την είχαμε ως διακύβευμα στις εκλογές. Και λέγαμε ότι τα νερά και την ενέργεια δεν θα τα πειράξει κανείς. Είναι δημόσια αγαθά και θα έχουν να κάνουν μαζί μας. Και τώρα ήρθε η ώρα. Θα πλέξουν μαζί μας. Τότε λοιπόν ο κύριος Κωνσταντινίδης που ήρθε σε αυτή την εκδήλωση είπε: «Εδώ λέει βλέπω εργαζόμενους της ΔΕΗ». Και του λέω: «Κάνετε λάθος, γιατί εγώ την ανθρωπογεωγραφία την ξέρω. Είναι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, αλλά είναι και πολίτες. Τους περισσότερους, τους χιλιάδες, θα τους δεις, του είπα, κύριε Κωνσταντινίδη, στους δρόμους. Και αυτό να πάει να πει στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο. Ελπίζω ότι είναι εκεί και τους ενημερώνει και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο ότι οι πολίτες είναι στους δρόμους, σε λίγο στις πύλες και δεν αστειευόμαστε». Το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή άκουσα όλους τους ομιλητές, αν είχαμε έναν ουδέτερο παρατηρητή θα έλεγε ότι απόψε στη Δυτική Μακεδονία το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ όμως του κυρίου Βενιζέλου και η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά, οδηγείται στη μοναξιά τους. Γιατί άκουσαν οι Δημοκράτες, άκουσαν μέλη του ΠΑΣΟΚ να ρίχνουν ανάθεμα στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο. Περιμένω τα λόγια τους να τα δω και με πράξεις. Να σκίσουν τις κομματικές τους ταυτότητες. Να δουν με το λαό για το λαό. Με την αυτοδιοίκηση για την αυτοδιοίκηση. Και όχι να κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Προσφάτως δώσατε σαφή εντολή. Τα έλεγε ο κύριος Τσίπρας το μεσημέρι εδώ. Ότι στις ευρωεκλογές πρώτο κόμμα ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι σήμερα η κυβέρνηση έχει μειοψηφία. Αυτό είναι έτσι. Αλλά οι πολίτες, είπα στον κύριο Τσίπρα, δώσαν και μια άλλη εντολή στην αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια. Ότι δεν διαπραγματεύονται τα δημόσια αγαθά, τα νερά και την ενέργεια. Ξέρετε πώς θα αντιμετωπίζουν, και αν απευθύνομαι στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κασαπίδη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα πάνε σε λίγο να ψηφίσουν. Ο κύριος Σταμήλος είπε: «Μόνο το νερό είναι αγαθό. Η ενέργεια δεν είναι, γιατί λέει μπορούμε να ζήσουμε και σε σπηλιές». Ακούστε τι λένε οι άνθρωποι. Για δε τα νερά, ο μέχρι πρότινος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και νεοκλεγής ευρωβουλευτής που παραλίγο Παντελή Καραλευθέρη θα ήσασταν και μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί ήσουν και εσύ μαζί του υποψήφιος, ξέρετε τι είπε? «Δεν θα ρωτήσουμε τα βατράχια εάν θα πάρουμε τα νερά από μία λίμνη. Μας έχουν για βατράχια. Σηκώστε το ανάστημα και δείξτε ότι είναι αυτή τα βατράχια και τα βουβάλια είμαστε εμείς». Και επειδή εγώ δεν θέλω να σας κουράσω με λόγια, αλλά θα είμαστε μόνο με πράξεις. Από τη συγκέντρωση της Τολεμαΐδας, το κανάλι του φίλου μου του Μπόμπολα έπαιξε 30 δεύτερα. Έβαλε τη δήλωσή μου που είπε ότι αν οι πολίτες δεν βγουν στους δρόμους, εγώ θα παραιτηθώ. Δες τους, κύριε Μπόμπολα, θα με δω και θα έχεις να κάνεις με αυτούς τους πολίτες και μαζί μου. Καλό αγώνα! Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο τον Καρυπίδη.